Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε ένα θέαμα πραγματικά πάρα πολύ σκοτεινό, σε ένα θέαμα βγαλμένο από τη σκοτεινή επέτεια αυτού του τόπου. Δίπλα μας βρίσκονται δυνάμεις αστυνομίας, δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες βρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου ήδη από χθες. Είναι εδώ πέρα για ακόμα μία φορά μετά από εντολή του ίδιου του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος μέσα σε δύο εβδομάδες έχει καταφέρει να φέρει τον ίδιο το στρατό μέσα στα πανεπιστήμια. Έχει τολμήσει πριν καν καλά-καλά στη γνώση το μελάνι να εφαρμόσει τον ίδιο τον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, τη στιγμή μάλιστα που η ίδια η κοινωνία αλλά και ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα πανελλαδικά έχει καταδικάσει τον νόμο και έχει εναντιωθεί ξεκάθαρα απέναντι σε αυτόν. Εχθές, ακόμη και μετά την εκένωση κατάλληλης Βρετανίας, οι δυνάμεις αστυνομίας εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε όλο το χώρο του Πανεπιστημίου. Συνέχισαν να προσαγάγουν φοιτητές και να μην επιτρέπουν σε κανένα να προσεγγίζει το χώρο. Την ίδια στιγμή που εχθές πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη κινητοποίηση και πορεία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, με περίπου 10.000 φοιτητές, εργαζομένους και καθηγητές πανεπιστημίων, ακόμη και τους ίδιους εργαζομένους, να βρίσκονται και να κάνουν ξεκάθαρο στον ίδιο τον δρόμο ότι αυτός ο νόμος δεν πρόκειται να περάσει. Απαιτούμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή να φύγουν αστυνομικές δυνάμεις από το χώρο του Πανεπιστημίου. Απαιτούμε να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι εμπνευσμένος πραγματικά από την ίδια τη Χούντα. Βλέπουμε την αστυνομία, ας πούμε, να στρατοπεδεύει και να κόβει βόλτες μέσα στις σχολές μας. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει. Εδώ και ένα και δύο μήνες, όλη η κοινωνία, οι φοιτητικοί σύλλογοι, η ακαδημαϊκή κοινότητα δίνουμε ένα τεράστιο αγώνα και κάνουμε ξεκάθαρο πως αυτός όχι απλά δεν σταματάει αυτή τη στιγμή, αλλά τώρα ίσα-ίσα ξεκινάει. Ζητάμε αυτή τη στιγμή να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή ο Παπαϊωάννου να λογοδοτήσει για αυτή την κατάσταση στην οποία μας έχει φέρει εδώ πέρα αντιμέτωπους και μάρτυρες αυτών των πραγματικά πρωτόγνωρων εικόνων. Είναι άφαντος από εχθές, δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Τα απαιτούμε ο ίδιος να παραιτηθεί. Βρετανικές αρχές, οι οποίες φέρουν τα ΜΑΤ και ονειρεύονται πανεπιστήμια σαν αυτά τη σκοτεινή επταετία της Ελλάδας, δεν έχουν θέση στο πανεπιστήμιό μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, όσο και προσπαθούν και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πόσο μάλλον η Βρετανία από Παπαϊωάννου να μας τρομοκρατούν, δεν πρόκειται να το καταφέρουν. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε.